Λοιπόν, ένα από τα πράγματα τα οποία δεν σας έδειξα κατά τη διάρκεια του αρχικού βίντεο είναι αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια, τα οποία είναι ουσιαστικά σαν alternative κόσμος του κανονικού κόσμου, που υπάρχουν κάποια challenges τα οποία όταν τα ξεκλειδώνετε απλά δείχνετε πόσο επικός είσαστε σε ένα δεύτερο βίντεο. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα challenges είναι λίγο περίεργα, ουσιαστικά σας προσπαθούν τέλος πάντων να σας κάνουν να θυμηθείτε τα πράγματα τα οποία μάθατε τέλος πάντων στο τελευταίο level, σε λίγο πιο δύσκολη κλίμακα και γενικότερα είναι ένα δωμάτιο όπως αυτό, συνήθως είναι μεγαλύτερο. Εγώ να πω την αλήθεια, κατάφερα και το βρήκα λίγο σε φάση, νομίζω στον πέμπτο κόσμο βρήκα το πρώτο. Και όταν ήμουν σε φάση, what, υπήρχε και αυτό στο παιχνίδι, ναι, γενικότερα είναι λίγο κρυμμένα. Οπότε ουσιαστικά αυτό που βλέπετε είναι κατά τη διάρκεια του πρώτου βίντεο το οποίο έκανα, τουλάχιστον στην ίδια τη συγκεκριμένη πίστα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που αξίζει να δείτε. Γενικότερα μου αρέσει ο φωτισμός κτλ. Εδώ πέρα δεν σπάτε λάμπες. Μπορείτε να τις σπάτε βασικά σε περίπτωση που θέλετε, αλλά εγώ διαλέγω να μην το κάνω για τον απλούστατο λόγο ότι. Για πολύ, πολύ κοντά στο λέιζερ. Είναι ο λόγος ότι ουσιαστικά. Χαλάει ουσιαστικά ο φωτισμός και δεν βλέπετε εσείς, γιατί δεν υπάρχουν φρουροί. Τουλάχιστον σε αυτά τα challenges τα οποία έχω παίξει εγώ. Όλα αυτά μπορεί να μάθετε πάρα πολλά διάφορα έξυπνα πραγματάκια τα οποία μπορείτε να κάνετε. Είναι ουσιαστικά λίγο. Περισσότερο τέλος πάντων για τους παίχτες που έχουν τελειώσει το πρώτη φορά το παιχνίδι και ουσιαστικά θες να ξεκλειδώσεις όλα τα challenges για να τα παίξεις και γενικότερα όλα αυτά τα καλά πράγματα. Για μένα το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει replayability, δηλαδή έχω παίξει από την αρχή τρεις φορές. Μία ήταν όταν ψιλοψήθηκα να το παίξω το παιχνίδι και ήμουν σε φάση πρέπει οπωσδήποτε να το παίξω τέλος πάντων. Τη δεύτερη ήταν όταν έπαιξα κανονικά το παιχνίδι και η τρίτη ήταν για το review που είχα ξεχάσει τα μισά πράγματα από αυτά που έπρεπε να κάνω. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ξεχνάς να κάνεις sneak γενικότερα από τη μία. Από την άλλη όμως έχεις τόσες περισσότερες κινήσεις, έχεις καπνογόνα, έχεις από εδώ, έχεις από εκεί, έχεις τα σκυλιά να σε κυνηγάνε, έχεις τους άλλους τύπους με τις ασπίδες, πρέπει να τους βρεις από πίσω για να τους μαχαιρώσεις. Και μερικές φορές τέλος πάντων δεν αξίζει καν τον κόπο να μπεις τέλος πάντων για να. Δηλαδή πραγματικά είναι κάτι ντουβάρια. Νταμάρια. Ντουβάρια είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Αλλά ουσιαστικά είναι τόσο ψηλή που θα μπορούσαν να είναι και ντουβάρια. Δηλαδή χαλαρά φαντάζομαι αυτόν τον τύπο να, είναι, να φοράει, ξέρω εγώ, το πρωί την κάσκα του τέλος πάντων και την πανοπλία των 8 εκατομμυρίων κιλών που φοράει τέλος πάντων και ουσιαστικά να πηγαίνει και να λέει: ωραία, σήμερα θα κρατήσουμε αυτό το σπίτι όρθιο. Και αν καθιστώ έτσι. Κάτω από τέτοιο. Το οποίο θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ χρήσιμο σε περίπτωση που είχαμε άτομα τα οποία θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιήσουμε για ντουβάρια. Βασικά η μαφία νομίζω ότι κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα, αυτό δεν είναι. Έχω την αμυδρή υποψία. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ας δούμε τι έχει μέσα ο συγκεκριμένος πάπυρος. Μας δίνει και 1000 πόντους. Μας δίνει πονοκέφαλο. Ναι, πραγματικά ήταν σε φάση. From the time ο χαρακτήρας μας. Τατσούζι! Τατσούζι! Α, Τατσούζι! Ο αγαπημένος μου μεθύστακας νίτζα. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα, επειδή το έχετε δει στο βίντεο, θα σταματήσω να σας δείχνω και θα κάνουμε ένα γρήγορο timelapse τέλος πάντων μέχρι το σημείο το οποίο δεν έχετε δει. Λοιπόν, προσπέροντας φρουρούς με πάρα πολύ έξυπνο και επικό τρόπο και γενικότερα είμαστε πάρα πολύ καλοί και μπορούμε να τρίψουμε τις ρόγες μας αυτή τη στιγμή. Ας συνεχίσουμε να νιτζεύουμε μέσα από τα νιτζικά νιτζιωστά του νίτζα. Βασικά, αυτό που με πειράζει τα παιχνίδια των νίτζα είναι ότι δεν έχουν τόσες επιλογές όπως θα έχει ένας κανονικός νίτζα. Okay, έχεις τα αστεράκια σου, έχεις το grappling hook, έχεις τα καπνογόνα σου, έχεις τα. Πώς λέγονται αυτά? Bamboo sticks! Τα οποία στη Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα τα λένε σουβλάκια. Ω, τι είπε! Just kidding. Πλάκα, bamboo stick. Πόσο επικό θα ήταν να πηγαίνεις σαν σουβλάκι και να του λες: γεια, καλημέρα, θέλω ένα χοιρινό bamboo stick. Και να σου κάνει κάτι παρόμοιο σουβλάκι σαν αυτό που έκανα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι το θέμα, ρε παιδί μου, ότι ουσιαστικά εγώ σε περίπτωση που ήμουν νίτζα, πολύ απλά θα έπαιρνα από το κινητό μου τηλέφωνο. Γιατί ναι, όλοι οι νίτζα έχουν κινητό τηλέφωνο, και όχι κάτω συμβόλαια και τέτοιε είναι στο. Βασικά δεν είναι καν στη Vodafone, στην Cosmote ή κάπου αλλού, ξέρω εγώ. Είναι στη δική του εταιρεία, είναι η Nijo εταιρεία, η οποία θα είχα σκεφτεί κάποιο καλύτερο όνομα σε περίπτωση που. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, θα έπαιρνα τηλέφωνο από το κινητό μου, θα πήγαινα στο συγκεκριμένο. Ξέρω εγώ. Οτιδήποτε τέλος πάντων είναι αυτό. Ε...
πιτσαρία και θα του έλεγα: ωραία, λοιπόν, θέλω δύο special pizzas ή μία special pizza. Σιγά μην το κάνουμε και το σκουβαρδάδικο. Η οποία να παραδοθεί στο φρουρό στον τρίτο όροφο του συγκεκριμένου complex στην δεύτερη πόρτα δεξιά. Και θα ήταν πάρα πολύ απλό, ρε παιδί μου, να πήγαινε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα ο σουβλατζής, πήγα να πω. Το delivery boy, τέλος πάντων. Φυσικά να πήγαινε την πίτσα, να ήταν σε φάση ο άλλος ευχαριστώ για την πίτσα, να γίναγε την πλάτη του και να πήγαινε εκεί πέρα και κρακ! Να τον έσφαζα. Και θα με κοίταζε τον πίτσα boy και θα έλεγα ουσιαστικά, ξέρεις τι, εγώ τον έσφαξα επειδή δεν σου έδωσε αρκετά μεγάλο tip. Δηλαδή, προφανώς, εντάξει. Καταρχάς, όλοι ξέρουμε ότι οι φρουροί πρέπει να πληρώνονται αρκετά καλά για να κάνουν όλα αυτά τα οποία κάνουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει, φαντάζομαι, φρουρός ο οποίος πεθαίνει τόσο εύκολα και τον έχουν τέλος πάντων σε φάση, οκ, okay, δεν θα πληρωθείς 16 επιδόματα. Είναι καλοπληρωμένα άτομα, προφανώς. Οπότε, φαντάζομαι θα με καταλάβει το delivery boy. Ή σε περίπτωση που του είχε δώσει στο delivery boy tip και έδωσε, ξέρω εγώ, κανένα ευρώ, θα του έλεγα σε φάση, τον μαχαίρωσα γιατί δεν σε τύπαρε αρκετά. Ή θα μπορούσε βασικά να του είχε δώσει, ξέρω εγώ, κανένα 5 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση θα του έλεγα, θα τον μαχαίρωνα, ξέρω εγώ, και θα έλεγα, αυτό είναι έτσι μαχαιρώνεις και τη δική μας οικονομία κάθε φορά που κάνεις tip στον delivery boy έτσι. Το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αρέσει ιδιαίτερα στον delivery boy. Οπότε ίσως θα μπορούσα να πω κάτι σε φάση. Αυτό ήταν. Γιατί μου είχε κλέψει το 5 ευρώ, ξέρω εγώ, ήταν από μένα το 5 ευρώ. Από την άλλη όμως, θα έπρεπε να μάλλον να σκοτώσει και τον delivery boy. Δηλαδή, τον delivery boy, φαντάζομαι ότι. Okay, προφανώς βλέπεις ένα νίτσα μπροστά σου. Καταρχάς βλέπεις ένα νίτσα. Δηλαδή, αυτό είναι ανέκδοτο. Θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, σε φάση ότι ένας παπάς, ένας Κινέζος και ένα λάμα, ξέρω εγώ, πηγαίνουν στο μπαρ. Δηλαδή, προφανώς δεν βλέπεις κανένα νίτσα. Και αυτός είναι ο λόγος ότι συνήθως, ας πούμε, πηγαίνεις και σβήνεις τα φώτα. Δεν ξέρω κατά πάσα πιθανότητα είναι μια αντίστροφη ΔΕΗ η νίτσα. Οπότε ουσιαστικά θα πρέπει να σκοτώσω και τον delivery boy. Απ' την άλλη όμως δεν σκότωνε ένα delivery boy έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να το πει κάτι σε φάση, ξέρω εγώ, ότι άργησε η πίτσα μου. Κρακ! Αυτό. Θα μου άρεσε πάρα πολύ. Απ' την άλλη όμως θα μπορούσε να μην είχε αργήσει. Σε περίπτωση που δεν είχε αργήσει όμως το συγκεκριμένο παιδί, θα μπορούσε να το πει, ξέρω εγώ, οκ, δεν είχε αρκετό πεπερώνι η πίτσα μου. Το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται καν ο νίτσα να ανοίξει το κουτί και να δει αν έχει αρκετό πεπερώνι. Δηλαδή, φαντάζομαι, ας πούμε, ότι παίρνανε το κολέγιο, ότι παίρνανε τέλος πάντων οι νίτσα εκεί πέρα. Και στο. Τουλάχιστον στο πρώτο 1,5 χρόνο τέλος πάντων που τέλειωνε στη σχολή, μπορείς άνιστα να πετάξεις τα σουρικέν σου. Κάλλιστα μπορείς να πετάξεις τα μπαμπού στίκ σου. Κάλλιστα μπορείς να μυρίσεις αν η πίτσα έχει αρκετό πεπερώνι χωρίς να ανοίξει το καπάκι. Κατά πάσα πιθανότητα όμως δεν σου μαθαίνουν το πώς να τρέξεις πιο γρήγορα από ένα gatling gun. Δεν έχει καμία σημασία όμως. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσε η πίτσα να έχει πεπερώνει. Και να μην είχε αργήσει και ο τηλιβεράς. Σε αυτή την περίπτωση τι του λες. Του λες, ωραία. Η πίτσα, την τελευταία φορά που έφαγα από το συγκεκριμένο μαγαζί, ήταν άθλια. Πήγα στην τουαλέτα για κανένα 7 ώρο, ξέρω εγώ. Και εκεί πέρα θα μπορούσε να το μαχαιρώσεις. Και να του πεις αυτό είναι για την προηγούμενη πίτσα. Εκδίκηση. Γιατί αυτό κάνουν οι νίτσα. Εκδικούνται τα πάντα. Για πάντα. Θα κινηθείτε ρε παιδιά, τι θα γίνει. Εκεί πέρα θα μείνετε. Λοιπόν. Οκ, ας το ξαναδοκιμάσουμε αυτό. Βέβαια θα μπορούσε την άλλη. Από την άλλη. Την τελευταία φορά που έφαγες πίτσα από συγκεκριμένη πιτσαρία να μην σε έπιασε. Και ουσιαστικά δεν μπορείς να πεις ψέματα στο delivery boy. Γιατί λένε ότι ό,τι ξέρουν ότι η νίτσα δεν λένε ψέματα. Και δεν είναι σε φάση, ας πούμε, ότι «Ω, είμαστε νίτσα, δεν λέμε ψέματα». Είναι σε φάση ότι η νίτσα δεν χρειάζεται να πούνε ψέματα. Δηλαδή είναι εκεί πέρα. Δεν τους αρέσει κάτι. Το σκοτώνουνε. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι κάτι, οτιδήποτε. Θα μπορούσε να είναι μια γάτα. Μια μακέτα από το μεγαλύτερο κτίριο της Ισπανίας. Θα μπορούσε να είναι ένα κουκουνάρι. Γιατί όλοι μισούν τα κουκουνάρια. Βασικά τους πελεκάνους. Πάω στοίχημα ότι ξέρω εγώ, όταν βρίσκονται οι πελεκάνοι και οι νίτζα στο ετήσιο συμβούλιο που έχουν ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, είναι σε φάση καλημέρα, είμαστε νίτζα. Καλημέρα, είμαστε πελεκάνοι. Και μετά αρχίζουν ρε παιδί μου να βγαίνουν τα μαχαίρια. Δηλαδή είναι από του λόγου που δεν βλέπεις ποτέ στη Μύκονο τους νίτζα, γιατί βλέπεις πάρα πολλούς πελεκάνους. Δηλαδή σε περίπτωση που αποφασίζουν κάποια στιγμή οι νίτζα για κάποιο λόγο να πάνε στη Μύκονο, είναι. Στη Μύκονο για να κάνουν. Για να θερήσουν τέλος πάντων να κάνουν νίτζο διακοπές ή οτιδήποτε κάνουν τέλος πάντων οι νίτζα. Αυτό θα ήταν μια μεγάλη οικολογική καταστροφή για τον κόσμο μας. Είμαι 100% σίγουρος. Οπότε σε περίπτωση που
Το delivery boy, τέλος πάντων, καταρχάς δεν ήταν πελεκάνος, γιατί υπάρχει πάντα αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, okay, έχει τύχει να σου φέρουν πίτσα άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά μερικές φορές. Το οποίο αναρωτιέσαι γιατί είσαι τόσο μικρός και δουλεύεις και δεν είσαι μέσα στην πίτσα μου. Για να σε φάω. Και είναι πελεκάνος. Ουσιαστικά, κάλλιστα, θα έπρεπε τέλος πάντων να γίνει κάτι τέλος διαφορετικό, κάτι άλλο. Κάτι. Οτιδήποτε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, παιδί μου, από τη στιγμή που δεν χρειάζεται να πεις ψέματα, γιατί όπως είπαμε είσαι νίτζα, αυτό που γίνεται είναι το εξής. Του λες, είσαι ελεύθερος να φύγεις. Λοιπόν, σε περίπτωση που γυρίσει την πλάτη για να φύγει, το μαχαιρώνεις και του λες, αυτό είναι γιατί γύρισες την πλάτη σου ένα νίτζα. Το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό, λογικό. Και όντως ποτέ δεν γυρίσει την πλάτη σου σε ένα νίτζα. Υπάρχει τόσο να μην γυρίσει την πλάτη του. Υπάρχει περίπτωση να μείνει εκεί πέρα και να αρχίσει να πισωπατάει. Εκεί πέρα το μαχαιρώνεις και του λες, δεν είπες ευχαριστώ. Σε περίπτωση όμως που σου πει ευχαριστώ για τη ζωή του και φεύγει, εκεί πέρα αρχίζουν και γίνονται λίγο περίπλοκα τα πράγματα. Δηλαδή, okay, είναι ένα άτομο προφανώς το οποίο έχει... ήταν από καλή οικογένεια γιατί του μάθανε να μιλάει ευγενικά, να μην βρίζει τους νίτζες, να μην τους φέρεται άσχημα από τη μία. Από την άλλη όμως, πισωπατάει. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να είναι κακό για την υγεία του. Οπότε τον μαχαιρώνεις για να μην πέσει σε καμία τρύπα του υπονόμου, η οποία θα μπορούσε να είναι τυχαία ανοιχτή. Για ας πούμε σε περίπτωση που θα μπορούσε να καθίσει να σε κοιτάει έτσι. Για να μην κάνει τίποτα. Εκεί τον μαχαιρώνεις και του λες, εγώ σου έδωσα την ευκαιρία να φύγεις. Δεν έφυγες. Εσύ φταίς. Κάλλιστα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Ή θα μπορούσε να σε κοιτάξει και να σου πει ευχαριστώ και να μην φεύγει. Βασικά αυτό ισχύει και αυτό που είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή, το να είσαι νίντζα δεν είναι τόσο απλό πράγμα. Χρειάζεται να έχεις πάρα πολλά σχέδια για το τι θα κάνεις. Δεν είναι μόνο ένα πράγμα που μπορούσε να γίνει. Πρέπει να περιμένεις αυτό που δεν περιμένεις. Δηλαδή, θα μπορούσε, ας πούμε, κάποιος να πάει να του φέρει μια πίτσα και τελικά να μην είναι πίτσα αυτό που θα του φέρουν στον τρίτο όροφο το συγκεκριμένο. Θα μπορούσε να είναι ρουκετοβόλο. Το οποίο να έχει ρουκέτες ανιχνευτή νίντζα. Δηλαδή είναι οι γνωστοί, ξέρω εγώ, πύραυλοι, οι οποίοι είναι εδάφους νίντζα. Πώς λέμε εδάφους αέρος, καμία σχέση. Γιατί η νίντζα δεν είναι αέρας, είναι νίντζα. Αλλιώς θα τους λέγαμε αέρα. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα κάπως έτσι ονομάστηκε το σαλάμι αέρος. Και ουσιαστικά αυτά τα πράγματα που σας λέω ισχύουν. Γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτά είναι στην πραγματικότητα. Είναι πράγματα που έχουν παρατηρηθεί. Γιατί σε περίπτωση που δεν είχαν παρατηρηθεί όλα αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο τέλος πάντων το οποίο θα μπορούσε να τα βγάλει αυτά από το μυαλό του. Τα πράγματα τα οποία μόλις σας είπα. Οπότε η νιτζοσύνη είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Και επίσης οι λάμπες. Πάω στοίχημα ότι αν κάπου επιτεθούν οι νίτζα, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι ψάχνεις καινούργιο προσωπικό. Δηλαδή το Human Resources Department μιας εταιρείας, okay, προφανώς έχει αρκετά βιογραφικά για να αναπληρώσει το κόστος. Δηλαδή, πέρα από εκεί, δεν ξέρω αν οι ασφάλειες θα φαλυρίσουν ή οτιδήποτε. Δηλαδή, έχω δει πάρα πολλές ασφάλειες. Εντάξει, δεν τις έχω δει προσωπικά. Έχω ακούσει για διάφορες ασφάλειες, οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι και καλά σε περίπτωση που έχει κάποιο ατύχημα ο άλλος. Ο θάνατος από νίντζα όμως δεν μπορείς να πεις ότι είναι ατύχημα. Δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι ο τύπος που σκότωσε τον αρχαίο Ιάπωνα αυτοκράτορα ήταν τυχαίος. Όχι. Ήταν ο νίντζα, ήταν ένα πολύ καλά εξελιγμένο σχέδιο, δηλαδή. Εξελιγμένο. Προσχεδιασμένο σχέδιο. Το οποίο βγήκε όντως καλά. Δεν έχει καμία σχέση τύχη με αυτό. Δεν είναι σε φάση ο νίντζα, ξέρω εγώ, να πετάει τα βελάκια και να ελπίζει να πετύχει το εικοσάρι. Σταμάτα να γαυγίζεις, σκυλέ. Φρίσκεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι τα παιχνίδια νίντζα πρέπει να έχουν περισσότερους τρόπους, ρε παιδί μου, να κάνεις περισσότερα πράγματα. Χιλιάδες πράγματα. Δηλαδή, θα έπρεπε π.χ. να υπάρχει μια μυστική αποστολή, η οποία να είναι, ξέρω εγώ, στο Λούνα Πάρκ. Και να πρέπει να ανέβεις σε όλα τα πράγματα τα οποία έχει το Λούνα Πάρκ, τέλος πάντων, χωρίς να καταφέρουν να σε πιάσουν. Δηλαδή, οκ, okay, να σε δω να παίζεις συγκρουόμενα χωρίς να πρέπει να σε δει κάποιος να συγκρούεσαι κάπου, οπουδήποτε. Και μετά τους σκοτώνεις όλους. Αλλά πρώτα πρέπει να παίξεις μία μάχη μαζί τους. Αυτό είναι τίμιο. Γιατί αυτή είναι η τιμή των νίντζα. Που τώρα θα παίξουν μαζί τους τα συγκρουόμενα και μετά θα σκοτώσουν. Οπ, 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 οπ. Τι ψέμα ήταν αυτό που δεν με είδα ο άλλος φιλός. Μάλιστα.
Αρκετά ενδιαφέρον. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν από τους τύπους που παίζουν συγκρουόμενα. Μ' αρέσει που ακολουθεί και ο άλλος. Μανούλα. Bye! Χωρίκαμε για την γνωριμία. Δεν ξέρω, πραγματικά αναρωτιέμαι το κατά πόσο... Εντάξει, για να πάρεις μια δουλειά σαν νίτσα, δεν είναι ας πούμε ότι είσαι freelancer, ότι μπορείς να πας σε ένα site, ξέρω, και να πεις καλησπέρα, είμαι γραφίστας 10 χρόνων. Να... Και σε αυτή την περίπτωση να πεις είμαι νίτσα 10 χρόνων. Γιατί εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, έχεις το κακό ότι λες ποιος είσαι, τι είσαι. Λέει κανένας νίτσα. Ο... Τι έγινε, είναι η μέρα που οι φρουροί τυφλώθηκαν. Α, πανέμορφα. Δηλαδή, πώς βρίσκεις δουλειά σαν νίτσα. Υπάρχει κάτι σε φάση Craigslist ή χρυσή ευκαιρία, ξέρω εγώ, για τους νίντζα. Το χρυσό σούρικεν. Όχι, δεν μ' αρέσει. Πρέπει να έχει τη λέξη ευκαιρία μέσα. Το χρυσό σούρικεν ευκαιρία. Όχι. Φύγε, σκύλε. Είμαι περισσότερο άνθρωπος των κατών. Οπ, τι έγινε. Τι έγινε. Τα σκυλάκια δεν έχουν ταχτούς αντίχειρες για να ανοίξουν το καπάκι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, αυτό το οποίο έχουν βάλει. Η συγκεκριμένη αρχιτέκτονες να φτιάχναν αυτά τα κτίρια. Δεν ξέρω, κατά πάσα πιθανότητα είναι η νιτζότρυπα. Η νιτζότρυπα είναι σαν την τρύπα που μπήκε η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Μόνο που η Αλίκη θα έπρεπε να είναι νίτζα. Και μόλις έκανε τον κύκλο. Πανέμορφα, πανέμορφα. Αυτό είναι το σχέδιό μου από την αρχή. God damn it. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα σταμάτησε το βίντεο. Αυτό είναι το Mark of the Ninja. Πραγματικά πάρα πολύ καλό παιχνιδάκι. Ήθελα απλά να σας δείξω λίγο παραπάνω. Γενικά θα το υιοθετήσω από εδώ και πέρα, να κάνω μερικά παραπάνω βίντεο, γιατί ξέρω ότι σε 20 λεπτά που κάνω την παρουσίαση, όσα πράγματα και να σας πω, όσο και να είναι το tutorial, δεν... Τέλος πάντων, ίσως πεινάτε λίγο περισσότερο για μερικά πράγματα. Μην κοιτάς πάνω, μην κοιτάς πάνω. God damn it. Θέλετε να δείτε λίγο περισσότερο το συγκεκριμένο παιχνίδι για να βγάλετε μία απόφαση, τέλος πάντων, να δείτε πώς είναι και η δεύτερη πίστα ή οτιδήποτε. Οπότε θα σταματήσω κάπου εδώ πέρα το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην κοιτάς. Κοίτα εδώ πέρα, ψήνεται να έρθει, ψήνεται οπωσδήποτε. Φύγε! Φύγε! Έτσι. Πώς φάνηκε, κλωτσιά του ολέθρου. Και το μαχαίρι στα νεφρά. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά αν δεν έχετε τσεκάρει τα άλλα βίντεο που έχουν εμφανιστεί στην οθόνη σας. Κάντε το. Θα δούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια. They're locking the doors. Try to pick the lock.